Ἐνι ορθάνι βαπτιζομένου σου, Κύριε. Είναι η στιγμή τέλασης του μεγάλου αγιασμού των υδάτων εντός του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, με τους πιστούς να λαμβάνουν λίγη ώρα αργότερα σε μπουκαλάκια τον αγιασμό. Ήρθαμε σήμερα και πήραμε το αγίασμα. Όπως βλέπετε, τα μέτρα τηρούνται. Είμαι πολύ αισιόδοξος, ο κόσμος θα εμβολιαστεί και πρέπει να εμβολιαστεί. Πρωτόγνωρης, δυστυχώς. Ελπίζουμε όλοι, αν χαθεί η ελπίδα, χάθηκε ο κόσμος. Ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο. Ο Θεός να φωτίζει όλο τον κόσμο, χριστιανούς και εμείς. Χρόνια πολλά, καλή χρόνια σε όλους, με υγεία. Σήμερα η ομίχλη του κόσμου καθαρίζεται με την εμφάνιση του Θεού μας. Η Θεοφάνεια, η χάρη του Τριαδικού Θεού, βρίσκεται πάνω από τις δυνάμεις και τα διέξοδα του κόσμου τούτου. Και στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, πιστοί τήρησαν τα μέτρα, σχολιάζοντας τις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες εορτασμού των Θεοφάνειων και όλα αυτά υπό τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αυτές τις εικόνες να μην ξανάρθουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Είναι γεγονός ότι έχουμε χάσει το δρόμο μας, σίγουρα. Καλό θα είναι να αναθεωρήσουμε τα πάντα. Τα πάντα στη ζωή μας και να συνέλθουμε. Δεν μπορείς να μπεις, δεν μπορείς. Πήραμε αγιασμό. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν απρόοπτα και φαινόμενα συνωστισμού, καθώς οι πύλες έκλεισαν για τους πιστούς όταν συμπληρώθηκε ο αριθμός των 50 πιστών, ενώ στον εξωτερικό χώρο δεκάδες πιστοί τήρησαν τις αποστάσεις. Αυτό που είπε και δήλωσε η Ιερά Σύνοδός μας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, το τηρήσαμε ευλαβικά, σαν Ευαγγέλιο. Και να εκφράσω την ευχή, η χάρις του Επιφανέντος Θεού να ευλογήσει το λαό μας, την πατρίδα μας, τον κόσμο ολόκληρο. Περισσότερο φως στη ζωή μας και απαλλαγή από τον κορονοϊό, οι ευχές που κυριάρχησαν. Μπορεί φέτος να μην τελέστηκαν καθιερωμένοι αγιασμοί στους εξωτερικούς χώρους για τον εορτασμό των Θεοφανείων, όμως ορισμένοι πολίτες βρέθηκαν στις παραλίες και έριξαν το σταυρό χωρίς να παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού. Και οι χειμερινοί κολυμβητές βρέθηκαν στην παραλία της Αμουδάρας, ευχόμενοι καλή φώτιση. Με βουτιές στις παραλίες γιόρτασαν τα Θεοφάνεια πολίτες του Ηρακλείου. Με βουτιές για να υπάρχει πάντα υγεία, γιατί η θάλασσα όντως είναι υγεία. Και όσοι δεν το ξέρουν, ας έρθουν να το δουν στην πράξη. Να μας φέρει υγεία και να διώξει το κακό που μας έχει βρει. Κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας και δεν βγαίνουμε καθόλου έξω, μας τρώει μοναξιά. Αυτές οι εικόνες επικράτησαν στις 12 το μεσημέρι στην παραλία της Αμουδάρας, με τους πολίτες να κάνουν βουτιές και να ανταλλάσσουν ευχές για υγεία και καλοτυχία. Γιατί έχουμε λίγο νευράκια και ήρθαμε να ηρεμήσουμε. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Και του χρόνου να είμαστε καλά, με υγεία και υπομονή, παιδιά. Χειμερινές κολυμβήτριες έριξαν το σταυρό στη θάλασσα, τηρώντας το έθιμο και τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού. Για το καλό μεταξύ μας εδώ, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή φώτιση να έχουμε. Έτσι μεταξύ μας για το καλό, με αποστάσεις. Και βουτήξατε λοιπόν εσείς, η παρέα σας. Ναι. Όλες. Από λίγο να φιλήσουμε το σταυρό. Οπότε είπαμε κι εμείς να πάρουμε ένα σταυρό από το σπίτι. Το πετάξαμε, προσκυνήσαμε για το καλό, να έχουμε καλή φώτιση. Ερχόμαστε, κάνουμε το μπάνιο μας, χωρίς να ενοχλούμε κανένα, σε αποστάσεις φυσικά. Με μασκούλες. Κολυμπήσαμε, πιάσαμε το σταυρό στη θάλασσα. Είμαστε μια καλή παρέα, περνάμε καλά. Να κάνουμε καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Και ο κορονοϊός εδώ δεν υπάρχει. Είμαστε του χρόνου. Εδώ. Μα το μπουκάλι λέει, πώς το λένε, βότκα. τον επνίγουμε κάθε. Ερχόμαστε, παίρνουμε τη σώματα. Ενώ άλλοι χειμερινοί κολυμβητές ήπιαν ρακί στην παραλία, ευχόμενοι την αρχή του τέλους της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Και είναι πολύ ωραία. Έτσι πίναμε και τη ρακούλα μας και περνάει η ώρα μας. Να φύγει αυτός το ιός που είμαι, να γίνει όλος ο κόσμος καλά, να ξαναπανέρθουμε όπως είμαστε.